Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τους 7 stars που δεν ήξερες ότι έχουν ελληνική καταγωγή. Όχι τώρα η Τζένιφερ Άνιστον και ο Ζακ Γαλιφιανάκης και η Μαρία Μενούνος που είναι γνωστό. Είναι κι άλλοι. Στο νούμερο 1, Hugh Jackman. Ήξερες εσύ ότι ο παππούς του Hugh Jackman ονομάζεται Μπέλας? Στο νούμερο 2, Tina Fey. Η κομική ηθοποιός είναι κατά το ίμιση Ελληνίδα και μάλιστα το μεσαίο της όνομα είναι Σταματίνα. Στο νούμερο 3, Ralph George Macchio Jr. Ο πατέρας του πιτσιρικά που μάθανε καράτε από τον Μιγιάκη στο Karate Kid είναι μισός Ιταλός και μισός Έλληνας. Στο νούμερο 4, η Kelly Clarkson. Η πολύ γνωστή αυτή τραγουδίστρια είναι κατά το 1/5 Ελληνίδα. Στο νούμερο 5, Patricia Field. Η πολύ γνωστή ενδυματολόγος της σειράς Sex and the City και κολλητή της Άννας Βύση κατάγεται από τη Λέσβο. Στο νούμερο 6, Ariel Winter. Η μεγάλη κόρη στο Modern Family είναι και αυτή κατά το ίμιση Ελληνίδα. Ενώ στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας, Dare Batista, ο ηθοποιός ταινιών δράσης, είναι μισός από τις Φιλιππίνες και μισός από την Ελλάδα. Αυτή είναι η λίστα με τους 7 stars που δεν ήξερες ότι έχουν ελληνική καταγωγή. Και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του MAD TV στο YouTube για περισσότερες cooler lists. Στο σχολείο, από κάτω να παίζει. Πάρα πολύ μου αρέσει το τραγούδι της Pink. Γεια σας, καλώς ήλθατε. Σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη 25 Απριλίου. Φεύγει. Παιδιά, τη Δευτέρα, την Τρίτη είναι πρωτομαγιά. Πώς πέρασε έτσι ο καιρός, Παναγία μου. Πέρυσι θυμάμαι εδώ πέρα πρωτομαγιά. Ήμουν με τα λουλούδια στο κεφάλι. Το θυμάστε που κάναμε εδώ πέρα πρωτομαγιάτικα που είχαμε πιάσει εδώ έξω. Τα λιβάδια εδώ έξω το Μάη. Το θυμάσαι, Γιώργο μου? Δεν θυμάσαι που τρώγαμε τα λιβάδια εδώ έξω και πιάναμε το Μάη? Εσύ δεν έπιανες το Μάη. Έκανες. Εσύ έκανες άλλα πράγματα. Αστειεύομαι φυσικά. Ελπίζω να είστε καλά από όπου και να μας βλέπετε, παιδιά. Ελπίζω να σας πετυχαίνουμε έτσι σε πολύ ωραία φάση, χαλαρή φάση, γιατί είναι και 7 η ώρα το απόγευμα. Σήμερα τι ζέστη ήταν αυτή, σήμερα και αύριο, παιδιά, θα είναι τόσο υψηλή θερμοκρασία. Οπότε, εάν τελειώσετε και νωρίς τις δουλειές και προλάβετε και πάτε έστω λίγο θαλασσίτσα, πόσο ωραία θα είναι τα πράγματα καλύτερα για εσάς. Ναι, θα πας. Και εγώ λέω να πάω την Κυριακή, φίλε. Εγώ δεν ξέρω κολύμπου. Εγώ δεν ξέρω κολύμπου που δεν. Αυτό. Α, φεύγω. Αυτό ήταν για σήμερα. Φεύγω γιατί εδώ πέρα οι φίλοι και οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι και οι φίλοι λένε, με διαβάλλουν όλη την ώρα και λένε ανακρίβειες για εμένα. Εγώ είμαι δινή κολυμπήτρια, αν θέλεις να ξέρεις. Και πεταλούδα και πρόστιο και ύπτιο και ό, και βόμβες και βόμβες κάνω μέσα στο νερό και ό,τι θέλεις κάνω μέσα στο νερό. Αλλά τέλος πάντων, έχει χάρη που δεν το εξέλιξα. Δεν το εξέλιξα το ταλέντο μου αυτό. Κατοκολλιέ μου είναι αυτό, Χριστιανέ. Ωραία, περίμενε πριν μου πεις ότι. Μισό λεπτάκι να το βγάλω και τώρα είμαι πανέτοιμη γιατί έχουμε θέμα ημέρας να συζητήσουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, για τους stars αυτούς που ίσως να μην ήξερα ότι έχουν ελληνική καταγωγή. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι η Τζένιφερ Άνιστον είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ο Ζακ Γαλιφιανάκης είναι γνωστό ότι είναι Έλληνας και αυτός. Ο Ζακ Γαλιφιανάκης μήπως είναι ολόκληρος Έλληνας. Ναι, τέλος πάντων και η Μαρία Μενούνους είναι. Μισή Ελληνίδα, είναι κάποιοι stars, αυτοί οι τρεις συγκεκριμένα, Τζένιφερ Άνιστον, Μαρία Μενούνος και Ζακ Γαλιφιανάκης, που είναι γνωστό για την ελληνική τους καταγωγή. Ήξερες όμως εσύ, γιατί εγώ δεν το ήξερα, ότι ο Hugh Jackman, ο παππούς του λέγεται Μπέλας, κανονικός Μπέλας, είναι με μη πι, έψιλον, δύο λάμδα, αλφα και σίγμα. Το και το Μπέλας είναι κάπως ελληνικό όνομα. Δηλαδή, ο Hugh Jackman έχει κάποιες ελληνικές έτσι, ρίζες. Αν θέλεις. Επίσης, η Tina Fey είναι η κομική ηθοποιός, όπως είδατε και πριν, παιδιά, που το είπα στο πρωτόν, η οποία έγινε γνωστή από τη σειρά 30 Rock ή από το ρόλο της καθηγήτριας, θα την ξέρετε, εγώ από εκεί τη θυμάμαι περισσότερο, στο Mean Girls. Αν την έχετε δει αυτή την ταινία, σίγουρα θα καταλάβετε για ποια λέμε. Είναι κατά το ίμιση Ελληνίδα από τη μεριά της μαμάς της, λέει, που ονομαζόταν Ζενοβία Ξενάκης. Και η ίδια ονομάζεται κανονικά Ελισάβετ Σταματίνα Φέι. Εξού και το Τίνα.
σταματήνα τίνα. Καταλαβες. Νούμερο 3, έχουμε το Ralph George Macchio Jr. Όλοι έχουμε δει Karate Kid. Όλοι θυμόμαστε το παιδάκι που έκανε αυτά τα καρατικά και του τα μάθαινε ο Μιγιάκη, ο καθηγητής Μιγιάκη, στο Karate Kid όλα αυτά. Αλλά ο πατέρας του παιδιού αυτού έχει ελληνική καταγωγή και μάλιστα είναι μισός Ιταλός και μισός Έλληνας. Αφού ο πατέρας ήταν και στα δύο τα Karate Kid. Και νούμερο 4 θα πω και αυτό, για να μετά να σας πάω λίγο να σας μιλήσω και για τα event όλα αυτά που έρχονται, τα φανταστικά. Kelly Clarkson, πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Αυτή την πληροφορία, σου πω, εγώ δεν την ήξερα. Έχουμε καμιά επιτυχία της Kelly Clarkson πάνω? Γιατί είναι πάρα πολύ γνωστή. Είναι αυτή που λέει All I know is I do without you, I need you by my side. Αυτή, λες να είναι αυτή, είναι ξεφτιλίζομαι. Αυτή, θα βάλουμε τραγούδι μετά το break, κι όμως η Kelly Clarkson είναι η νικήτρια του American Idol και μάλιστα είναι κατά το 1/5 Ελληνίδα. Η καταγωγή της, λέει, μοιράζεται ανάμεσα στη χώρα μας και στην Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και τη Σκωτία. Okay. Το γάμα ελληνικά, ναι. Και κοίτα τώρα. Γάμος ελληνικά. Ρε εσύ, εντάξει, break. Ωραία, περίμενε, θα τη θυμηθώ. Δεν πειράζει, μετά το break θα θυμηθείτε δύο πράγματα. Ότι θα πω Νία Βαρδάλος. Νία Βαρδάλος, λες. Αυτή. Και η Νία Βαρδάλος που έπαιζε ήταν η πρωταγωνίστρια στην ταινία Γάμος Ελληνικά. Και αυτή έχει ελληνική καταγωγή και αυτή θα μπορούσε να είναι μέσα, αλλά και για αυτήν είναι γνωστό. Απλά θα βάλουμε τραγούδι της Kelly Clarkson οπωσδήποτε, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Λοιπόν, πριν φύγω για break, λίγα σημαντικά πράγματα να σας πω, γιατί έρχεται το Από Στόμα σε Στόμα, παιδιά, της Everyday Events. Το Από Στόμα σε Στόμα είναι ένα event φανταστικό που έρχεται αυτό το Σάββατο 28 Απριλίου στην Ιερά Οδό, εδώ στην Αθήνα. Και μάλιστα εκεί θα βρίσκονται οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του New Age Hip Hop και θα είναι όλοι μαζεμένοι σε ένα stage. Οπότε, άμα πας, είναι σίγουρο ότι θα περάσεις φανταστικά, γιατί θα παρτάρεις. Εκρηκτικά την J-Set σε περιμένουν. Και ατελείωτο rap. Όλα αυτά στην Ιερά Οδό. Και μπείτε, σας παρακαλώ πολύ, στο επίσημο website apostomasestoma.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το line-up. Καλλιτέχνες τώρα είναι πάνω από 20. Sneak, TJ Young, Mende Fuerte, OG, Crazy E, Lie, Tipo, Mad Clip. Είναι πάρα πολύ. Πραγματικά δεν μπορώ να τους μάθω απ' έξω να τους πω. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο website, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Όπως επίσης και σε όλα τα social media. Μπορείτε να μπείτε και Instagram και Facebook page έχει Από Στόμα σε Στόμα. Και στο YouTube μπορείτε να δείτε αποσπάσματα από την εκδήλωση. Γενικότερα σίγουρα θα περάσετε πολύ ωραία. Και επίσης η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στα καταστήματα public και στα φυσικά καταστήματα και στα ηλεκτρονικά. Επίσης να σας πω λιγάκι ότι μην ξεχνιόμαστε, γιατί χθες είδατε το δεύτερο επεισόδιο του Mad Facebook Live τηλεπαιχνιδιού με τον Νόζ και εμένα, όλα αυτά στην Facebook σελίδα του Mad TV. Σε περίπτωση που δεν μας έχετε κάνει ή δεν μας ακολουθείτε, κάντε ένα κλικ να σας έρχεται και ειδοποιήσω όταν είμαστε live, γιατί έρχεται το τρίτο κατά σειρά τώρα Mad Facebook Live τηλεπαιχνίδι την Παρασκευή στις 4 η ώρα το απόγευμα. Να είστε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί πέρα από το ότι είναι ένα τηλεπαιχνίδι που περνάμε πάρα πολύ ωραία, γίνεται live εκείνη τη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι εάν σχολιάζετε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, αλλά εάν συνεχίζετε να σχολιάζετε και κάνετε χαμό, και γενικότερα δείξτε την προτίμησή σας σε ένα παίκτη, γράψτε τη σωστή απάντηση άμα την ξέρετε, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση που μπορεί. Κλήρωση είναι, για να κερδίσετε διπλογεμιστά Παπαδοπούλου. Γιατί δεν είπε ποτέ κανείς όχι στη φανταστική απίθανη γεύση του διπλογεμιστού Παπαδοπούλου και με κρέμα και με σοκολάτα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, παιδιά. Τέτοια είναι η γέμιση μέσα. Χορταστικότατη, αλήθεια, Γιώργο. Λοιπόν, νέο επεισόδιο την Παρασκευή 27 Απριλίου, 4 η ώρα ακριβώς, στη Facebook σελίδα του Mad TV, να είστε συντονισμένοι. Επίσης, να πω λιγάκι, να μιλήσω και για το UOA Fest της Coca-Cola, γιατί στη συνεργασία με το Mad έρχεται, παιδιά, το απόλυτο πάρτι, foam πάρτι, το οποίο έχει χορό, καλοκαίρι, θα είναι κοντά στη θάλασσα και αφρό. Και θα γίνει χαμός. Γιατί θα γίνει στις 2 Ιουνίου στο Γιαμπανάκι Beach, στο χώρο Siesta, και εκεί θα είναι η πιο δυνατή DJ της trap, hip hop, R&B και house μουσικής. DJ Young,
Kid Angelo, DJ Cass, Skaterboy, Nadycat, Tony και Mario. Όλοι αυτοί θα βρεθούν στα DEX και πραγματικά θα περάσουμε υπέροχα. Οπότε, αν θέλετε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να είστε και εσείς εκεί, κατεβάστε το WoW App στο κινητό σας, δωρεάν και σε Android και σε iOS. Θα το αναστήσετε ως WOAH, WoW δηλαδή. Εκεί θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, θα δώσετε τα στοιχεία σας και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση. Και δεν πρέπει να το χάσετε αυτό το event, έτσι. Δεν πρέπει να το χάσετε. Γιατί WoW where only awesome happens. Το λέει και η λέξη άλλωστε. Φεύγουμε για γρήγορο break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Να συνεχίσουμε με το φαινόμενο της ημέρας. Κατά το 1 πέμπτο, όλα Ελληνίδα είναι. Δυνάμωσε να στηρίξουμε εδώ πέρα τα παιδιά του τόπου μας. Πολύ ωραίο αυτό, Πολύ ωραίο. Γεια σας, καλώς ήλθατε πίσω εδώ στο MAD TV, στο Cooler List, με θέμα συζήτησης του 7 stars που ίσως να μην ξέρεις ότι έχουν ελληνική καταγωγή. Και είχαμε μείνει στην Kelly Clarkson. Ναι, και νούμερο 5 έχουμε την Πατρίτσια Φιλ, την οποία εμείς τα κορίτσια δηλαδή τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ως στυλίστρια του Sex and the City. Και ποια κοπέλα δεν έχει δει Sex and the City? Εγώ θα έρθω να σου πω και ποιο αγόρι δεν έχει παρακολουθήσει έστω και λίγο Sex and the City, γιατί σίγουρα θα είχε μια σχέση στη ζωή του κάποια στιγμή που η κοπέλα του θα τον έβαλε να δει λίγο Sex and the City. Επιβεβαιώνετε που είστε δύο εκεί πάνω? Ναι. Οπότε η Πατρίτσια Φιλ είναι η στυλίστρια του Sex and the City και κολλητή της Άννας Βίση, και όμως να ξέρετε ότι από τη μεριά της μαμάς της κατάγεται από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από το πλωμάρι της Λέσβου. Το ήξερες? Δεν το ήξερες. Επίσης, νούμερο 6, Ariel Winter, η μεγάλη κόρη στο Modern Family, όπως σας είπα και πριν, είναι μισή Ελληνίδα. Θα την ξέρετε από τη σειρά Modern Family. Μάλιστα, η μαμά της ονομάζεται Χρυσούλα και έχει και ένα τατουάζ, λέει, ψηλά στο γοφό της, που λέει «Η αγάπη ρισκάρει τα πάντα χωρίς να περιμένει τίποτα». Όλο αυτό το γράφει στο γοφό της, Όλη αυτή την πρόταση. Τι έβαλες? Kelly Clarkson είναι και αυτό. Εντάξει, οκ. Ενώ στο νούμερο 7 είναι ο Dave Batista, ο οποίος είναι μισός από τις Φιλιππίνες και μισός Έλληνας και είναι πολύ γνωστός αυτός ηθοποιός που πρωταγωνιστεί σε ταινίες δράσης. Έχει παίξει στο Guardians of Galaxy και στο 1 και στο 2 και παίζει και στο Avengers τώρα που βγήκε, Infinity War, που βγήκε την Τετάρτη τώρα... τι λέω ρε παιδιά, σήμερα βγήκε. Έλα Χριστή και Παναγιά, που κυκλοφόρησε σήμερα, το Avengers το καινούριο. Παίζει και εκεί πέρα ο Dave Batista. Επίσης, διαβάζω εδώ τις πληροφορίες, ένα mini CV έχουμε εδώ πέρα για τον Dave Batista. Είναι επαγγελματίας bodybuilder και παλαιστής, και έχει παίξει στις ταινίες που σας είπα. Οπότε και αυτός είναι Έλληνας και μπράβο και συγχαρητήρια που οι Έλληνες διαπρέπουν στο εξωτερικό. Το καρπώνω με όλο εγώ. Έλληνες είναι και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτή ήταν η λίστα. Πριν σας αφήσω, 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, με βλέπεις έτσι πάρα πολύ γυαλιστερή? Υπάρχει λόγος. Γιατί μόλις άδειασα πάνω μου ένα από τα highlighter, συγκεκριμένα θα σου πω αυτό εδώ πέρα, το MOV, και ο Γιώργος τσιρίζει από πάνω και μου λέει το γυαλίζεις τόσο πολύ και φαίνεται πολύ άσχημο. Συγκεκριμένα αυτό εδώ της Wet n Wild άδειασα επάνω μου. Φαίνεται? Αποκλείται να μην φαίνεται πόσο πολύ γυαλίζει. Που είναι έτσι ριδίζον τέλειο. Και υπάρχει και σε λευκό. Είναι παιδιά από τη νέα αυτή σειρά Gothographic της Wet n Wild. Ναι. Στο μικρόφωνο γίνεται αυτό, Gothographic λοιπόν είναι η σειρά αυτή της Wet n Wild που συνδυάζει τη μελαγχολία και τη χαρά. Και είναι και limited edition, άμα θες να ξέρεις. Πόσο αγαπάμε τη Wet n Wild δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικά όλα τα... Είναι καταπληκτικά όλα αυτά τα προϊόντα που έχει. Να βάλω λίγο. Είναι καταπληκτική όλη αυτή η σειρά Gothographic. Εμένα ίσως είναι από τις πιο αγαπημένες μου, να σου πω την αλήθεια. Έχει και αυτά τα σκούρα, τα κραγιόν, μαύρο, μπλε. Έχει loose powder που είναι γυαλάδα, δεν καταλαβαίνεις πόσο γυαλάδα, ειδικά για τώρα που είναι καλοκαίρι. Και όλα αυτά
Είναι limited edition και είναι Spring Collection 2018. Οπότε, αν θέλεις να ρίξεις μια ματιά και να προλάβεις κιόλας να προμηθευτείς τα αγαπημένα σου προϊόντα, μπες λίγο στο site skourascosmetics.gr και θα βρεις όλα τα φανταστικά τα Wet n Wild, όλα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα τα βρεις και σε ασυναγώνησες τιμές. Αγαπάμε, αγαπάμε, αγαπάμε Wet n Wild, παιδιά, δεν το συζητώ. Μας στηρίζει, είμαστε εδώ πέρα τα κορίτσια του ΜΑΤ πάρα πολύ. Επίσης, να πω, μην ξεχνιόμαστε, γιατί έρχεται την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, το τρίτο είναι τώρα, τρίτο κατά σειρά Facebook Live, Mad Facebook Live τηλεπαιχνίδι, με τον Oz και εμένα. Και εσείς εκεί πέρα, επειδή θα είμαστε live στις 4 η ώρα ακριβώς, στη σελίδα του Mad TV στο Facebook, να είστε και εσείς εκεί, να σχολιάσετε, να μας πείτε ποιον παίκτη υποστηρίζετε, να σχολιάσετε την απάντηση τη σωστή, άμα δεν ξέρετε. Γιατί έτσι θα κερδίσετε διπλογεμιστά Παπαδοπούλου, φανταστικά, τέλεια, γιατί κανείς δεν έχει πει ποτέ όχι σε αυτή την λαχταριστή γεύση των διπλογεμιστών Παπαδοπούλου και με κρέμα και με σοκολάτα. Θεέ μου, θέλω να φάω διπλογεμιστά Παπαδοπούλου τώρα. Θέλω να φάω διπλογεμιστά Παπαδοπούλου, πραγματικά. Λοιπόν, να είστε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί πέρα από αυτό όλο, περνάμε και πάρα πολύ ωραία. Έρχεται και μια πολύ ωραία δωράρα που έχει πάρει το έχει πάρει το αυτή μου, δεν μπορώ να πω κάτι ακόμη. Όπως επίσης έχουμε και έκπληξη, γιατί θα είναι και πολύ αγαπημένοι σας πρόσωπα σε επόμενο επεισόδιο. Ούτε και πάλι μπορώ να πω περισσότερα, δεν πειράζει, έρχεται όμως, θα τα δείτε. Για την ώρα, Παρασκευή, είναι το τρίτο Mad Facebook Live τηλεπαιχνίδι. Στις 4 η ώρα στη σελίδα του Mad TV στο Facebook. Να είστε συντονισμένοι και να μας ακολουθήσετε. Μπράβο, Κρίστιαν! Τάκ και Μάικ είναι αυτό το τραγούδι που ακούμε φυσικά. Σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί πρέπει να μιλήσω για αυτό το τραγούδι που χαίρομαι τόσο πολύ που το λέω κάθε φορά. Είναι το τραγούδι αυτό του ερχόμενου boy band Tag, μαζί με τον αγαπημένο μας Mike. Το Μάτια μου είναι. Είναι η πολύ γνωστή έτσι, επιτυχία του Γιώργου Θεοφάνου, στο οποίο έγινε remake για χάρη όλο αυτό στην καμπάνια ευαισθητοποίησης της Everyday. Γιατί η Everyday είναι τόσα χρόνια δίπλα μας, σε εμάς τις γυναίκες ειδικά, και στις κοπέλες με προϊόντα εμπιστοσύνης. Όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ή άλλως. Αλλά πέρα από αυτό, η Everyday στέκεται στο πλευρό της έφηβης, του κοριτσιού που βιώνει αυτή την περίεργη φάση της ζωής του, την εφηβεία, που είναι, γίνονται αλλαγές και εξωτερικά και εσωτερικά, και εμείς που έχουμε περάσει εφηβεία ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Οπότε για εσένα που ίσως το βιώνεις λίγο περίεργα, η Everyday είναι δίπλα σου και μάλιστα έχει ξεκινήσει αυτή την καμπάνια. Καμπάνια, γιατί το λέω, καμπάνια ευαισθητοποίησης για το. Και θέλει να μας περάσει έτσι το μήνυμα για το πόσο σημαντική είναι η αλήθεια. Και στην αλήθεια κρύβεται η ευτυχία. Οπότε τι λέει, μας λέει η Everyday και το ερμηνεύουν και τα παιδιά, μαζί με τον Mike. You are perfect anyway, stay real every day. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να είσαι αληθινή και να είσαι ο εαυτό σου. Και μάλιστα το μότο της καμπάνιας έγινε τραγούδι, είναι αυτό ακριβώς που ακούω. Και στο Mad Radio 106,2 το ακούμε και στην αγγλόφωνη του version, είναι το Come To Me. Εσείς όταν το βλέπετε, γιατί θα το δείτε και κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος του Mad TV, να δυναμώσετε την ένταση λιγάκι, γιατί αξίζει να ακούσετε τους στίχους, θα το φτιστείτε. Υπομονή, υπομονή, κορίτσια μου αγαπημένα, είναι μία μόνο περίοδος, αν μπορώ να πω κάτι, γιατί το έχω περάσει κι εγώ, όλες το έχουμε περάσει και όλοι το έχουμε βιώσει κάπως περίεργα. Θα περάσει, είναι το μόνο σίγουρο. Και να σου πω κάτι τελευταίο για να σε χαλαρώσω, γιατί είναι κάτι που θα σε χαροποιήσει ούτως ή άλλως, ότι έρχεται ο Enrique Iglesias, έχουμε κάποιες έξτρα πληροφορίες, σας τις είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι το stage θα είναι κάπως στο κέντρο και θα είναι πανοραμική, θα μπορείς να, από όπου κι αν κάθεσαι, θα μπορείς να βλέπεις το stage του Enrique Iglesias. 10 Μαΐου όλα αυτά, στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ, ο Enrique Iglesias για μία και μοναδική συναυλία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδίας, και είναι μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις, οπότε τρέξε, μπες στο viva.gr για να κλείσεις το δικό σου εισιτήριο, γιατί θα εξαντληθούν και θα τρέχεις και δεν θα βρίσκεις. 10 Μαΐου τίποτα, λιγότερο από ένας μήνας. Τι λιγότερο από ένας μήνας, λιγότερο από 15 μέρες. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ. Θα τα πούμε την Πέμπτη αύριο, στις 7 η ώρα, εντάξει! Φιλάκια πολλά, να πέρασετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Και εμείς θα είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ πέρα στις 7 η ώρα ακριβώς στο Cooler List. Φιλά πολλά από εμένα, γεια σας. Huyendo del pasado.